Βρισκόμαστε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, Υπευθύνου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας και ειδικού εκπροσώπου για την κλιματική αλλαγή του κυρίου Θεόδωρου Σκυλακάκη. Κύριε Σκυλακάκη, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Η σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα είναι αφιερωμένη, θα έχει απολογιστικό χαρακτήρα, καθώς είναι η πρώτη εκπομπή του 2008 και με τον κύριο Σκυλακάκη θα κάνουμε έναν απολογισμό της χρονιάς που έφυγε και βέβαια τον σχεδιασμό της εκτιμής του για το νέο οικονομικό έτος. Θα μιλήσουμε βέβαια και για την διεθνή οικονομία, η οποία θα έλεγα είναι, κύριε Σκυλακάκη, στο προσκήνιο και οι εξελίξεις τρέχουν. Βέβαια, γιατί είμαστε ανοιχτή οικονομία και επηρεαζόμαστε όλοι πάρα πολύ από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ακριβώς. Και θα μιλήσουμε βέβαια και για την καινούργια σας ιδιότητα ως εκπροσώπου για την κλιματική αλλαγή. Να μας πείτε λίγα πράγματα για να ακούσουν οι τηλεθεατές μας. Για τον Μπαλί, καταρχήν, που είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι εκεί πριν από μερικές εβδομάδες και που ανοίγει μια καινούρια περίοδο σε όλα αυτά τα θέματα. Ωραία. Που έχουν και οικονομική σημασία, σημειώστε. Σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη σειρά, να πάμε λίγο να δούμε το 2007, τι είναι αυτό που σας αφήνει εσάς ως εικόνα, πώς ήταν το 2007, για τις δραστηριότητες στις οποίες έχετε υπεύθυνος και γενικά η πορεία της χρονιάς που έφυγε. Κοιτάξτε, η χρονιά που έφυγε ήταν μια χρονιά που η Ελλάδα διατήρησε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, διατήρησε μια αύξηση των εξαγωγών, είχαμε όμως πλήγματα έξω από την ζώνη του ευρώ, διότι πιεζόμαστε από το πολύ υψηλό ευρώ σε σχέση με το δολάριο, ή να το πω ανάποδα, από το χαμηλό ευρώ, mm-hmm. από το χαμηλό δολάριο σε σχέση με το ευρώ. Σωστά. Είχαμε πολλές δραστηριότητες και κινήσεις για άνοιγμα καινούριων αγορών, για δράσεις οικονομικής διπλωματίας, είτε αυτές ήταν αποστολές από την χώρες του κόλπου mm-hmm. μέχρι την Κίνα, είτε μιλάμε για δράσεις, εκδηλώσεις, πολλά πράγματα που έγιναν το 7. Επίσης ξεκίνησε για μας το 7 μια πολύ καλή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα σε δράση οικονομικής διπλωματίας στη βάση συγχρηματοδότησης, που είναι σημαντικό. Ναι. Έχουμε ήδη αρκετούς κλάδους που δουλεύουμε μαζί, όπως είναι το αλουμίνιο, οι χθιοκαλλιέργειες, μεγάλους συλλογικούς φορείς όπως ο ΣΕΒ και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, και ανοιγόμαστε, θα ανοιχτούμε στο 8 και σε καινούριους κλάδους και δράσεις. Όλος ο κόσμος είναι πια το πεδίο δράσης μας και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να έχουμε για τη χρονιά που αρχίζει και τα επόμενα χρόνια. Κύριε Σκυλακάκη, πόσο σημαντική είναι τελικά η εξωστρέφεια για τις εθνικές επιχειρήσεις και σε μια περίοδο βέβαια όπου στις διεθνείς αγορές έχουμε αναταράξεις, έχουμε κραδασμούς, πόσο ενδυναμώνεται μια ελληνική εταιρεία η οποία πλέον μπορεί να στήσει την έδρα της και να κάνει δραστηριότητες και να επεκταθεί εκτός Ελλάδος? Δεν είναι πολυτέλεια η εξωστρέφεια, είναι ανάγκη επιβίωση ελληνικής οικονομίας. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει για κάποια χρόνια ακόμη λίγα ευρωπαϊκά χρήματα. Ναι. Αλλά αυτή η περίοδος τελειώνει. Είμαστε στην αποδρομή αυτής της περίοδου mm-hmm. όπου η Ελλάδα στηριζόταν στην ευρωπαϊκή βοήθεια. Τώρα πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Οι Έλληνες έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες σε πάρα πολλές αγορές. Υπάρχουν πολύ καλές πολιτικές σχέσεις που μας επιτρέπουν να είμαστε από την Κίνα και την Ινδία μέχρι τον αραβικό κόσμο, τη Βόρεια Αφρική. Είμαστε ήδη στα Βαλκάνια. Πολλές εταιρείες μας διεθνοποιούνται. Mm-hmm. Ο δρόμος είναι μεγαλύτερη παραγωγικότητα, εξωστρέφεια, αξιοπιστία, ποιότητα, να βρούμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να κερδίσουμε τον κόσμο. Είδαμε ότι υπάρχει πλέον και μεγάλη συμμετοχή των Ελλήνων επιχειρηματών, οι οποίοι από μόνοι τους πλέον μετέχουν στις επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνει βέβαια και το Υπουργείο αλλά και άλλοι φορείς της πολιτείας. Πώς τους βλέπετε, τι σας λένε στα ταξίδια, τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνετε? Κοιτάξτε, οι επιχειρηματίες έχουν το σύνθημα, το μότο, συν Αθηνά και χείρα Κίνη. Μάλιστα. Και αν δεν κινηθούν οι ίδιοι, κανένας στο κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει. Και ο στόχος είναι να μπορούμε να είμαστε τουλάχιστον μαζί τους. Δεν λέω ένα βήμα mm-hmm. μπροστά, γιατί πάντα κινούνται πιο γρήγορα επιχειρήσεις από το κράτος, αλλά είμαστε μαζί τους εκεί που ανοίγονται. Αυτό που λένε είναι ότι χρειάζονται από τους κρατικούς φορείς και από το Υπουργείο Εξωτερικών ναι. την στενή συνεργασία, επαφή και στήριξη. Θέλουν ειδικά οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τις υπηρεσίες, χρειάζονται τη βοήθεια του Υπουργείου Εξωτερικών
διότι η δικτύωση που είναι απαραίτητη για να μπει σε μια καινούργια αγορά μπορεί πολύ πιο στέρεα να χτιστεί αν υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών, αν υπάρχει η πρεσβεία, αν υπάρχουν εκδηλώσεις, δράσεις, επαφές, αν ανοίγουν οι πόρτες. Από εκεί και πέρα τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα θα τα πουλήσει ο επιχειρηματίας ο ίδιος και αν έχει καλή ποιότητα θα σταθεί και θα επικρατήσει σε μια αγορά. Εμείς είμαστε το πόδι που σπρώχνει την αρχική πόρτα. Ένα από τα πόδια μάλλον. Σωστά. Το 2007 είδαμε ότι έγιναν πολλές επιχειρηματικές αποστολές στις αγορές της Ασίας και ειδικότερα στην Κίνα, στην Ινδία. Πώς είναι εκεί αυτές οι χώρες, έχετε κάνει και εσείς ταξίδια, αν είναι πρόσφορο το έδαφος να αναπτυχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, το έδαφος είναι πάρα πολύ πρόσφορο, αλλά απαιτείται μία minimum επένδυση στη χώρα. Όταν λέμε επένδυση, εννοούμε επένδυση σε χρόνο, σε γνωριμία, σε παρουσία. Οι χώρες αυτές δεν είναι εύκολες χώρες, είναι χώρες που θέλουν επιμονή και υπομονή. Αλλά επειδή αναπτύσσονται με τεράστιους ρυθμούς, επειδή μιλάμε για αγορές που όταν θα αναπτυχθούν θα είναι πολλαπλάσιες από την Ευρώπη, μιλάμε για τεράστιες ευκαιρίες. Αν έχεις το 1/1000 της κινέζικης αγοράς, πρέπει να θεωρείς ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος, είσαι δισεκατομμυριούχος. Κατάλαβα. Και σε ευρώ. Δεν είναι, πρέπει να έχουμε μία αίσθηση του μεγέθους που ανοίγει. Επίσης και πιο κοντά μας, στην Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, υπάρχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στα επόμενα χρόνια, μία μόνο χώρα, ναι, που δεν μας είναι τελείως προφανής, η Αλγερία, θα έχει 100 δις ευρώ σε έργα. Μάλιστα. Ένα απλό, ναι, ναι, παράδειγμα. Υπολογίστε το τέταρτο πακέτο σε εμάς, είναι 20 από την Ευρώπη και άλλα 15, ας πούμε, θα πάρουμε από την αγορά, την εγχώρια και τους εθνικούς πόρους, 35. Μιλάμε για πολύ μεγάλες επιχειρηματικές ευκαιρίες που υπάρχουν γύρω μας. Μπορούμε να σταθούμε μόνο εφόσον κοιτάμε τον κόσμο και πρέπει μαζί, χωρίς πολλές μεμψημυρίες και συνεργαζόμενοι στενά και με κάποια σοβαρότητα και μακροχρόνιο σχέδιο να δουλέψουμε. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα με το νέο οικονομικό έτος να ακούσουμε από τα χείλη σας τους σχεδιασμούς που έχετε για φέτος. Τι προγραμματίζετε, έτσι, να μας δώσετε μια γενική εικόνα για τους τηλεθεατές και για την εκπομπή. Πώς θα είναι το 2008 και ποια θα είναι οι βασικοί άξονες ανάπτυξης? Κοιτάξτε, το 2008 η δική μας δουλειά είναι να βελτιώσουμε πολύ τις υπηρεσίες που παρέχουν τα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων με το καινούριο πόρταλ το οποίο θα ανοίξει στους πρώτους μήνες του χρόνου, με την εγκατάσταση ISO που ήδη τρέχει ο σχετικός διαγωνισμός. ISO, δηλαδή πιστοποίηση ποιότητας, ναι, ναι, στις υπηρεσίες που προσφέρουν τα γραφεία μας, με δράση οικονομικής διπλωματίας που έχουν και για φέτος πολύ καλή χρηματοδότηση. Πέρυσι ήταν πιλωτική χρονιά, φέτος θα πάμε πολύ πιο δυνατά, με καινούριες συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα και διατήρηση των παλαιών τις οποίες σας προανέφερα, με δράση στην Αμερική που είναι η μεγαλύτερη οικονομία και του κόσμου. Και δύσκολη αγορά η Αμερική. Αγορά, αλλά παρουσιάζει πλέον ευκαιρίες ακόμη και για ελληνικές επενδύσεις εκεί με το δολάριο στην τιμή που βρίσκεται σήμερα. Σωστά. Με συνέχιση των προσπαθειών και προς την Λατινική Αμερική με την ευκαιρία φέτος της Συνόδου Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής που θα γίνει τον ερχόμενο Μάιο, αλλά και με έμφαση σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή και η Βόρειος Αφρική, με στήριξη από πλευράς αναπτυξιακής, που είναι αναπτυξιακής συνεργασίας, δηλαδή αναπτυξιακής βοήθειας της μεταφοράς τεχνογνωσίας από την Ελλάδα σε γειτονικές χώρες και στα Βαλκάνια και διεθνώς. Στα Βαλκάνια θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την USAID, την Αμερικανική Εταιρεία Παροχής Αναπτυξιακής Βοήθειας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που νομίζω ότι θα κλείσει στις αμέσως επόμενες μέρες. Και βεβαίως με πολλές καινούργιες επιχειρηματικές αποστολές και δράσεις εξωστρέφειας, οι οποίες θα είναι πολύ περισσότερες από το